απέναντι από την στολισμένη Αθήνα, από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών. Μέρες γιορτινές και είμαστε φιλοξενούμενοι του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Χρήστου Ταϊκούρα. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο, λοιπόν, και για 6 μήνες, η πολιτεία θα καλύπτει το 10% των αγορών κάθε νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων. Παλαιότερα περιμέναμε όλοι τον Άι Βασίλη τα Χριστούγεννα. Φέτος μας ήρθε ο Υπουργός των Οικονομικών. Μας κακομαθαίνετε λίγο, κύριε Υπουργέ, νομίζω. Επειδή μιλάτε για τις ημέρες των γιορτών, υποθέτω εσείς αναφέρεστε και σε ένα σχήμα για την επόμενη χρονιά. Ναι. Στις ημέρες των γιορτών συνεπώς υλοποιούμε αυτό το οποίο έχουμε πει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτές τις ημέρες καταβλήθηκε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη, χαμηλοσυνταξιούχους και άλλες κοινωνικές ομάδες, και το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης πιο γενναιόδωρο από άλλες φορές σε περισσότερους Έλληνες συμπατριώτες μας, έτσι ώστε να κάνουν όσο γίνεται καλύτερες γιορτές και αυτοί. Έρχεται το ένα επίδομα μετά το άλλο και μόλις τελειώσει η δημοσιότητα του ενός επιδόματος, αυτόματα ξεκινάει η συζήτηση για το εάν υπάρχει νέος δημοσιονομικός χώρος για να δώσουμε νέο επίδομα. Αυτό πώς γίνεται? Μας το χρωστάει η ιστορία? Νομίζω ότι αυτό περισσότερο πρέπει να το ρωτήσετε στον εαυτό σας και στους συναδέλφους σας, οι οποίοι με ρωτάτε πάντα όταν ανακοινώνουμε ένα μέτρο τι ακολουθεί. Άρα είστε μέρος της αλυσίδας που ουσιαστικά ανταποκρίνεται και σε προβληματισμούς της κοινωνίας που έχει απεριόριστες ανάγκες με περιορισμένους πόρους. Θα σας πω όμως κάτι το οποίο, αν ανατρέξουμε στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, νομίζω θα το διαπιστώσετε κι εσείς. Περάσαμε από 3 μνημόνια. Και ουσιαστικά έπρεπε κατά τη διάρκεια αυτών να κάνουμε, για μια σειρά από λόγους που δεν είναι της παρούσης, μια δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτό που έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση, το έχει κάνει και η κυβέρνηση το 2012-2015. Και τότε δεν αυξήσαμε φόρους. Είναι αλήθεια ότι τότε, το 2012-2015, μειώσαμε σημαντικά τις δαπάνες. Και πράγματι επιβαρύναμε σημαντικά συμπατριώτες μας, είτε αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι συνταξιούχοι. Το αποτέλεσμα αυτής που, κατά την άποψή μου, είναι η ορθή ορθολογική δημοσιονομική πολιτική, είναι να πετυχαίνεις διατηρήσιμη δημοσιονομική κατάσταση. Τότε σας θυμίζω, παρά το γεγονός ότι ήμασταν μέσα στα μνημόνια, παρά το γεγονός ότι κάναμε σημαντικές περικοπές, η χώρα πολύ γρήγορα γύρισε σε πρωτογενή πλεονάσματα, σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, και μην το ξεχνάμε, είχε και συν 1% ανάπτυξη το 2014. Συν 1% από μείον 7 δύο χρόνια πίσω. Άρα, αν δεν υπήρχε το τρίτο αχρέα στο μνημόνιο, εξαιτίας του οποίου χάσαμε μια σχεδόν τετραετία, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα πολύ νωρίτερα. Και οι θυσίες λιγότερες. Και ποιος θα το πρωτοπάρει το πλεώνασμα αυτό, σε παρακαλώ πολύ, γιατί όλοι είναι με το χέρι απλωμένο. Χώρια που δεν χρειάζεται να περιμένετε, θα σας καταβληθεί αυτόματα στο λογαριασμό σας και θα το δείτε μέσω του τάξης. Υπήρχε και ένα επίδομα, αν θυμάμαι καλά. Ήταν μέρισμα τότε από το πρωτογενές πλεώνασμα το 2014, σωστά? Σωστά. Στους ένστολους, αν θυμάμαι καλά. Ήταν κοινωνικό μέρισμα σε κατηγορίες συμπατριωτών μας που έκρινε τότε η κυβέρνηση ότι έπρεπε να δώσουμε. Σήμερα ακολουθούμε ακριβώς την ίδια πολιτική. Μειώνουμε φόρους και ασφαλιστικές φορές. Το 2023 θα είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που με μόνιμο τρόπο καταργεί εισφορά αλληλεγγύης για όλους τους Έλληνες πολίτες και μειώνει ασφαλιστικές φορές. Άρα η κατεύθυνσή μας δεν έχει μεταβληθεί, αλλά πράγματι έχουμε αναγκαστεί, για να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, να μετακινήσουμε λίγο τα goalpost και να αυξάνουμε και δαπάνες, έτσι ώστε να ενισχύσουμε όσο μπορούμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη που τα φέρει δύσκολα στις απανωτές διαδοχικές κρίσεις. Άρα δεν είναι επιδόματα η πολιτική. Η πολιτική είναι μειώσεις φόρων και αύξηση δαπανών μέσω και επιδοματικής πολιτικής για να στηρίξουμε τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Και να το δούμε λίγο και σε μεγέθη. 1,24 δις είναι το κόστος της κατάρρευσης φοράς αλληλεγγύης και περίπου 800 εκατομμύρια η μονιμοποίηση των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό κάνει πάνω από 2 δις. Άμα σας βάλω και τον ένφια στα φυσικά πρόσωπα, οι πολίτες πληρώνουν 1 δις λιγότερο από το 18. Αυτά μόνο, δεν βάζω τώρα τη φορολόγηση των επιχειρήσεων στο 22% την προκαταβολή φόρου, είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα επιδόματα που με ρωτήσατε στην αρχή, αυτού του μήνα είναι 700 εκατομμύρια. Και θα ακολουθήσουν με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο και άλλα που αφορούν τα τρόφιμα, όπως πολύ πρόσφατα ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Όλα αυτά βέβαια προφανώς έχουν αλλάξει την τάση, δηλαδή κοιτώντας, μετρώντας τις πληρωμές
που έχουν να γίνουν προς τους πολίτες σε σχέση με τις πληρωμές που έχουν να κάνουν οι πολίτες τώρα που πλησιάζουν προς το τέλος του έτους, δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Και για άλλους λόγους όμως. Ο πρώτος λόγος, τον υπενήχθηκα προηγουμένως, τον λέω ευθέως, είναι γιατί έχουν μειωμένους φορολογικούς συντελεστές. Πληρώνουν λιγότερους φόρους ούτως ή άλλως. Σας αφαιρώ το παράδειγμα του ένφια. Έχουν πληρώσει και νωρίτερα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες πληρωμών νωρίτερα και ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας με μειωμένους φόρους είχε το κίνητρο να πληρώσει μία και έξω το σύνολο της οφειλής του. Με άλλους όρους πληρώνει ένα μεγαλύτερο χρηματικό ποσό και με άλλους όρους ένα μικρότερο χρηματικό ποσό. Με λίγα λόγια, υπάρχει πλέον μια διαφορετική διαχείριση του ταμείου. Και το ρωτάω αυτό για να μεταφερθούμε λίγο ιστορικά στην πρώτη σας επαφή με το Δημόσιο Ταμείο. Και η πρώτη σας επαφή με το Δημόσιο Ταμείο ήταν τον Ιούνιο του 2012. Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργός Γιάννης Τουρνάρας. Αναπληρωτής Υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας. Πώς ήταν τότε? Τότε σας το λέω κατευθείαν, δεν θα επιτυχάναμε τους δημοσιονομικούς στόχους που είχε θέσει η χώρα, η προηγούμενη κυβέρνηση για το 2012. Αναγκαστήκαμε συνεπώς από τον πρώτο μήνα να προχωρήσουμε σε μια αυτό που λέγεται δημοσιονομική πειθαρχία, έτσι ώστε να μπορέσουμε στο τέλος της χρονιάς να πετύχουμε τους στόχους για τους οποίους είχε δεσμευτεί η χώρα, όχι η κυβέρνηση, απέναντι σε θεσμούς και εταίρους για να συνεχίσουμε να παίρνουμε τις δόσεις. Διότι τότε είχαμε ακόμα δόσεις, εκταμιεύσεις των οποίων συνόδευαν την επιτυχημένη διαπραγμάτευση της χώρας με τους θεσμούς. Με καθυστερήσεις, με δυσκολίες, με εντάσεις, η χώρα ανέπνεε κάθε φορά από την χρηματοδότηση που προέρχονταν κυρίως από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Άρα, σας λέω κατευθείαν ότι το βασικό πρόβλημα τότε ήταν η μη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που είχαμε θέσει. Στη συνέχεια, στην πορεία του χρόνου, επιδιώξαμε όσο μπορούσαμε να εξορθολογήσουμε το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων, να ακολουθήσουμε την ορθή δημοσιονομική πολιτική, μίλησα για αυτήν, δηλαδή από πού θα προέρχεται. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αυξήσει φόρους και δεν έκανε περικοπές σε δαπάνες. Εμείς το αντιστρέψαμε αυτό. Και η επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε περισσότερο χαρακτηριστικά ΠΑΣΟΚ. Και καταφέραμε μετά από 2,5 χρόνια να ισορροπήσουμε την κατάσταση. Η εικόνα που αντικρίσατε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, επειδή ήδη είχαμε 2 χρόνια μνημόνια, είχαν ακουστεί διάφορα, ήταν μια προηγούμενη κυβέρνηση, άλλο κόμμα πριν κυβερνούσε. Όταν μπήκατε μέσα, είχε καμία σχέση με αυτό που φαντάζεσταν? Υπήρχε πρώτα απ' όλα εκπρόσωπος των θεσμών? Υπήρχε ένας Γερμανός στη γωνία που κοιτούσε τα νούμερα, για παράδειγμα? Όταν μπήκα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν υπήρχε κανένας. Στον όροφο που υπηρέτησα, δεν υπήρχε καν παράδοση παραλαβή. Ήταν ένας κενός όροφος, όχι γραφείο, όροφος. Προσπαθήσαμε συνεπώς εκ του μηδενός να συνεργαστούμε με τον τότε υπουργό, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, έτσι ώστε να χτίσουμε την οικονομική πολιτική με βάση τα δεδομένα τα οποία είχαμε βρει. Και δημοσιονομικά και ταμιακά. Ξεκινήσαμε συνεπώς διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, προσαρμόσαμε την οικονομική μας πολιτική στην αναγκαιότητα επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, ξεκίνησε η χώρα να υλοποιεί διαθεωρητικές αλλαγές και με την κατεύθυνση του τότε Πρωθυπουργού, του κ. Αντώνη Σαμαρά, υλοποιήσαμε πλειάδα διαθεωρητικών αλλαγών που είχαν μείνει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση στο πέρασμα των ετών. Και τα καταφέραμε τουλάχιστον ικανοποιητικά. Παρά τα βάσανα, παρά τα ξενύχια, περάσαμε ωραία, με χιούμορ, με καλή διάθεση. Με το σούσι εγώ, με τα σουβλάκια στα Ικούρας. Οι βασικές διαπραγματεύσεις σε επίπεδο principals, ναι, δηλαδή ναι, των επικεφαλής των θεσμών, γίνονταν στο χώρο τον οποίο βρισκόμαστε τώρα. Και εκεί ήταν που... τεχνικά κλιμάκια. Εγώ που κάθομαι τώρα, σε ποια καρέκλα? Αν θυμάμαι καλά, νομίζω κάθεσαι στην καρέκλα που συνήθως κάθονταν ο Πολ Τόμψεν. Αυτή ήταν η δική σας καρέκλα στην οποία κάθεστε απέναντί μου ακριβώς? Ακριβώς, και δεξιά μου ήταν ο κ. Στουρνάρας. Μάλιστα. Πόσες ώρες ήταν το ρεκόρ να μείνετε σε μια συνεδρίαση? Μια συνεδρίαση που έκλεισε η αξιολόγηση ικανοποιητικά και τότε δώσαμε και το κοινωνικό μέρισμα που λέτε. Θυμάμαι πολύ καλά ότι κράτησε όλο το βράδυ και συνοδεύτηκε από σουβλάκια. Νιώσατε τον Ιανουάριο λοιπόν του 2015 ότι όλα αυτά μπορεί να πάνε χαμένα? Και όχι τόσο τον Ιανουάριο του 2015, για να είμαι ακριβής. Το καλοκαίρι του 2015 ακόμα περισσότερο. Θα σας πω ότι ένιωσα ότι αρχίζουν και οι θεσμοί να μην αντιλαμβάνονται τα όρια στα οποία μπορεί να φτάσει μια χώρα και μια κοινωνία από το καλοκαίρι του 2014.
Διότι τότε, βλέποντας και αυτοί ότι πιθανόν μελλοντικά να υπήρχαν πολιτικές αλλαγές και υπήρχε τότε, το 2014, μια αξιωματική αντιπολίτευση που έταζε τα πάντα στους πάντες, ανέβασαν πολύ τον πήχη και στην τότε κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η όποια ολοκλήρωση της όποιας αξιολόγησης. Όταν έφτασε ο Ιανουάριος του 2015, είχα εφιστήσει την προσοχή στην τότε κυβέρνηση, γιατί εγώ παρέδωσα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ότι προφανώς υπάρχουν κάποια ταμιακά διαθέσιμα, τα οποία τα λιδωρήσει συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρώντας ότι είναι άδεια τα ταμεία, αλλά είπε ότι αν δεν πάρουμε τη δόση, θα πρέπει να αποτανθείτε και σε άλλες πηγές, προκειμένου να μπορέσετε να πληρώσετε τις υποχρεώσεις της πολιτείας. Διότι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς, υπάρχει το δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης που λέει ποιο είναι το ταμιακό διαθέσιμο της Γενικής Κυβέρνησης και τότε ήταν περίπου 2,5-3 δισεκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Και η κυβέρνηση τότε δεν είχε προχωρήσει σε καμία μεταβολή των ταμιακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από τις εμπορικές τράπεζες. Γι' αυτό άλλωστε και λέγαμε κι εμείς ότι έπρεπε να κλείσει η αξιολόγηση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Η τότε κυβέρνηση ήρθε και είπε ότι θα κάνει πολιτική διαπραγμάτευση, ότι δεν έχει ανάγκη τη δόση και ότι όλα θα τα έκλεινε στο τέλος. Πότε δηλαδή, τον Ιούνιο. Ρωτάω συνεπώς, και το έκανα και πρόσφατα στη Βουλή, εάν τα ταμεία ήταν άδεια, η χώρα ήταν εκτός αγορών το πρώτο εξάμεινο του 2015 και τη δόση δεν την πήραμε από τους θεσμούς, πώς πληρώνονταν μισθοί συντάξεις. Απλά η κυβέρνηση τι έκανε τότε, βλέποντας τα δύσκολα, πήγε και σκούπισε, αν θυμάστε καλά, αρχικά εθελοντικά και στη συνέχεια υποχρεωτικά τα ταμιακά διαθέσιμα από όλες τις εμπορικές τράπεζες, τα πήγε στην Τράπεζα της Ελλάδος και αυτά τα έκανε ρέπος. Εκεί συνεπώς, το καλοκαίρι του 2015, ήταν προφανές ότι φοβήθηκα πάρα πολύ για τη συμμετοχή της χώρας, όχι μόνο για τις θυσίες των αλληλών πολιτών, αλλά και για την ίδια τη συμμετοχή της χώρας στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Κάτι το οποίο μου το θυμίζουν πολλές φορές συνάδελφοί μου υπουργοί οικονομικών την τελευταία τριετία. Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας. Το 2019 ήμασταν πλέον ένα χρόνο μετά το τέλος του Τρίτου Μνημονίου, είχε εκλεγεί μια νέα κυβέρνηση και ξαφνικά από τα δύσκολα, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τη μάχη με τα ταμιακά διαθέσιμα και τα ληξιπρόθεσμα, Υπουργός των Οικονομικών σε μια κυβέρνηση με στρωμένο πλέον δρόμο μπροστά. Όταν λέμε στρωμένο δρόμο, λίγο να το προσδιορίσουμε. Το καλοκαίρι του 19 η χώρα ήταν σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Δηλαδή, ήμασταν η μοναδική χώρα που έπρεπε να πηγαίνω σε όλα τα Eurogroup και να υποστηρίζω τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και τις θυσίες της ελληνικής κοινωνίας διακριτά από τις άλλες χώρες. Όλες οι χώρες, οι άλλες που μπήκαν σε μνημόνια, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Κύπρος, μετά τα μνημόνια πήγαν σε καθεστώς κανονικά μεταπρογραμματικής εποπτείας. Η Ελλάδα ήταν η μόνη που από το 18 και μετά, με χρονικό ορίζοντα όχι συγκεκριμένο, αλλά πιθανότατα το 22, όπως και έγινε, μπήκε σε ένα ειδικό καθεστώς. Γιατί εξακολουθούσε να είναι απειλή για τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε συστηματικές αξιολογήσεις. Και είχαμε και μια καχυποψία των θεσμών στην αρχή, όλων των θεσμών και των εταίρων, σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιοπιστία της σημερινής κυβέρνησης. Σε αυτό προσθέσα και το εξής, ότι όταν αναλάβαμε το καλοκαίρι του 19, έπρεπε να ξεκινήσουμε να υλοποιούμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Και αν θυμάστε καλά, 3 εβδομάδες μετά την ανάληψη διακυβέρνησης, μειώσαμε τον ένφια. Το πρώτο νομοσχέδιο ήταν η μείωση του ένφια. Δηλαδή ήταν μια, θα πω απλά, επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, χωρίς ακόμα η κυβέρνηση να έχει δώσει δείγματα γραφής στους εταίρους ότι θα είναι αξιόπιστη όπως είναι σήμερα, εκ του αποτελέσματος. Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί θα έπρεπε να έχεις προσωπική αξιοπιστία απέναντι τους. Θεωρώ ότι την είχαμε κερδίσει ο Πρωθυπουργός, εγώ και κάποιοι συνεργάτες από την περίοδο 12-15, όταν διαπραγματευόμασταν πάλι μαζί τους. Ώστε να μην προκληθεί επεισόδιο. Ώστε να μην προκληθεί επεισόδιο από την πρώτη στιγμή. Και υλοποιήσαμε τις πολιτικές μας. Το κόστος της εξάπλωσης του κορονοϊού είναι ηλικιώδες, καθώς για την Κίνα μόνο κρατήστε ότι ξεπερνά το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια. Υπήρχε κάποια στιγμή την οποία ενδεχομένως να είπατε «Όπα, εδώ θα δυσκολευτούμε πολύ να δούμε αν θα τα καταφέρουμε» ή υπήρξε μια μεγάλη προειδοποίηση από την Ευρώπη «Παιδιά, σταματήστε, το παρακάνατε».
Εννοείται σε όλη αυτή την πορεία των 4 ετών. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν δύο στιγμές που δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη. Έχει να κάνει με τις αβεβαιότητες που έχουν αναδείξει εξωγενείς κρίσεις. Η μία ήταν περίπου 20 μέρες μετά το πρώτο lockdown, το 2020. Και η δεύτερη ήταν κοντά στο καλοκαίρι, λίγο πριν το καλοκαίρι και μετά, και τώρα θα μπορούσα να σας πω, με τη μεταβλητότητα των αγορών στο φυσικό αέριο. Όταν χτίζεις μια οικονομική πολιτική, προσπαθείς να έχεις όσο γίνεται μεγαλύτερη καθαρότητα στο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μελλοντικά. Το 2020 συνεπώς δεν ξέραμε πόσο θα είναι αυτό το lockdown, άρα δεν ξέραμε για πόσο αρκούν τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας. Γιατί lockdown σημαίνει ότι δεν λειτουργεί η οικονομία. Αφού δεν λειτουργεί η οικονομία, δεν έχει έσοδα. Αλλά έχει δαπάνες. Αυτό σημαίνει, όπως σημαίνει και το 20 και το 21 και το 22, ότι το ταμείο της χώρας πρέπει να χρηματοδοτήσει. Ταμείο χώρας όμως με πόσα ταμιακά διαθέσιμα και μέχρι ποιο ύψος. Σας θυμίζω, απότοκο της προηγούμενης διακυβέρνησης, ότι ένα κομμάτι των ταμιακών διαθεσιμών δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Ήταν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, κλειδωμένο και ήταν απόρρια των θυσιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τα υπερπλεονάσματα, παύλα υπερφορολόγηση, κυρίως μεσαίας τάξης προηγούμενης κυβέρνησης. Για πόσο αντέχαμε? Εκεί συνεπώς, αν δεν κάναμε τίποτα και συνεχίζονταν το lockdown, αντέχαμε για 4-5 μήνες. Έπρεπε συνεπώς να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση σε κάτι το οποίο είχαμε τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, των αρμοδίων και των ειδικών, ότι αυτό το lockdown θα κρατούσε ένα χρονικό διάστημα, αλλά δεν ξέραμε πώς εξελιχθεί. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Κατά αντιστοιχεία, φυσικό αέριο. Φτιάχνεις προϋπολογισμό του 23, προσχέδιο, λίγο πριν την ΔΕΘ, με μια τιμή φυσικού αέριου. Αυτή η τιμή φυσικού αέριου πήγε 60% πάνω στη ΔΕΘ. Και πήγε 50% κάτω δύο εβδομάδες μετά τη ΔΕΘ. Τώρα, αν με ρωτήσετε, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω με απόλυτο τρόπο αν φτάνει ή δεν φτάνει το 1 δισεκατομμύριο αποθεματικό του 2023 για την ενέργεια. Με τα χθεσινά στοιχεία δυσκολευόμαστε. Γι' αυτό και οι επιδοτήσεις τον Ιανουάριο πρέπει να είναι πιο γενναίες. Αν με ρωτούσατε 15 μέρες πριν, τα πράγματα ήταν καλύτερα. Και ένα μήνα πριν, μας περίσευαν κιόλας. Άρα, είναι δύο στιγμές που ήταν δύσκολες στιγμές, διότι είναι εξωγενείς κρίσεις που δεν μπορεί να τις καθορίσεις εσύ. Στα μνημόνια, η δυσκολία είχε να κάνει περισσότερο με την διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους θεσμούς. Είχες αίσθηση του περιθωρίου και των αντοχών. Και εξαρτώταν εν πωλής, όχι στο σύνολο γιατί ήταν και θεσμοί, εξαρτώταν από την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, φυσικό αέριο και COVID δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την οποιαδήποτε εθνική κυβέρνηση. Η πιο καλή στιγμή, η κορυφαία στιγμή, η στιγμή που αυθόρμητα σηκώσατε τα χέρια ψηλά και πανηγυρίσατε, με ανακούφισε. Χέρια ψηλά δεν σήκωσα, αλλά ήταν πολύ μεγάλη στιγμή που ίσως δεν την είχα χωνέψει κι εγώ ίδιος. Η πολύ πρόσφατη στο Eurogroup, όταν αποφασίστηκε η εκταμείευση και των υπολείπων μέτρων ενίσχυσης βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Γιατί άκουγα αναφορές από τους θεσμούς που ήταν διθυραμβικές για τη χώρα και την κοινωνία. Θα σε εκμυστηρευτώ ένα περιστατικό. Τελειώνει η συνεδρία του Eurogroup και εγώ πάντα συνηθίζω σεβόμενους συναδέλφους σας να πηγαίνω να κάνω μια άτυπη ενημέρωση στους Έλληνες συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται εκεί επί ώρες και περιμένουν τον εκπρόσωπο της χώρας να τους ενημερώσει πώς πηγαίνει. Επειδή το θέμα της Ελλάδος ήταν διακριτό, όπως σας είπα, εξακολουθούσαμε να είμαστε μια ξεχωριστή περίπτωση, ήταν τελευταίο θέμα. Οπότε, όταν πήγα να τους ενημερώσω, γίνονταν ήδη συνέντευξη τύπου. Εκείνη την ώρα, συνεπώς, άκουγαν οι συνάδελφοί σας από την τηλεόραση και εγώ τους είπα: περιμένετε να τελειώσει και μετά θα σας ενημερώσω, τη συνέντευξη τύπου η οποία δίνανε οι θεσμοί. Εγώ εκείνη την ώρα στο κινητό μου έβλεπα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Μπάσκετ. Με το ντέρμπι των δύο αιωνίων, το δεύτερο σε αυτή τη σεζόν, έπειτα από τον τελικό του Super Cup. Υγεία. Μου έλεγαν: δεν έχεις άγχος. Λέω να δείτε που θα πούν για ιστορική στιγμή. Και πράγματι είπαν για ιστορική στιγμή. Γιατί έβλεπα ότι μετά από 3,5-4 χρόνια είχαμε κερδίσει τόσο πολύ αξιοπιστία που ό,τι άκουγα μέσα στις αίθουσες το λένε και δημόσια. Και αυτό είναι αναγνώριση όχι κυρίως της προσπάθειας ελληνικής κυβέρνησης αλλά των θυσιών της κοινωνίας. Αλλάζω θέμα. Τράπεζες. Τι πάθατε ξαφνικά?
Δεν υπάρχει κάτι ξαφνικά. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Υπουργός Οικονομικών δεν λειτουργεί ως μοναχικός καβαλάρης. Ακούσατε δημόσια τις προτροπές του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά το τραπεζικό σύστημα. Κύριε Φιλιππίδη, αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση, όπως μπορεί να σταθεί με αυτοπεποίθηση στο εξωτερικό, στέκεται κατά τον ίδιο τρόπο και απέναντι στην ελληνική επιχειρηματικότητα και στην ελληνική κοινωνία. Γιατί μπορούμε να λογοδοτήσουμε για τα πεπραγμένα μας. Τις τράπεζες αυτή η κυβέρνηση έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Όχι τις τράπεζες ή τους τραπεζίτες, αλλά τους καταθέτες και τους δανειολήπτες. Στο ΜΕΝ ενεργητικό έχουμε μειώσει τον όγκο των κόκκινων δανείων από το 44% των δανείων που λάβαμε το 19 κάτω από 10%. Σας θυμίζω παρένθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσει μέχρι το τέλος του 2015 και παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στο ύψος που τα παρέλαβε, 43,6%, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Και εμείς, κυρίως με το σχέδιο Ηρακλής, τα μειώσαμε αυτά σε μονοψήφιο ποσοστό. Μην πανηγυρίζουμε, άλλο ιδιωτικό χρέος, άλλο κόκκινα δάνεια. Ιδιωτικό χρέος παραμένει ψηλό. Άρα το ενεργητικό των τραπεζών το βελτιώσαμε πάρα πολύ, την ποιότητά του. Και εξαιτίας της αξιοπιστίας ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, αλλά και της δημοσιονομικής πολιτικής, οι καταθέσεις είναι αυξημένες κατά 35%. Ενισχύοντας το παθητικό των τραπεζών. Και κοντά σε αυτό, λόγω της αξιοποίησης της χώρας, αναβαθμίστηκαν και οι ελληνικές τράπεζες που δούλεψαν σκληρά αυτή την περίοδο και είχαν και κόστος δανεισμού εξαιρετικά χαμηλό, όπως είχε και η χώρα. Άρα, έχουμε ένα πολύ πιο υγιές τραπεζικό σύστημα από ό,τι στο παρελθόν. Σε αυτή τη συγκυρία, το τραπεζικό σύστημα για μια σειρά από λόγους, κυρίως νομισματικής πολιτικής, βγάζει ακόμα περισσότερα κέρδη. Καλό είναι να βγάζει κέρδη το τραπεζικό σύστημα. Και καλό είναι να βγάζουν κέρδη επιχειρήσεις. Το ζήτημα είναι όταν έχεις κρίσεις εξωγενείς, όλοι να συμβάλλουμε αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης μας. Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η πρώτη εξωγενής κρίση, το Μάρτιο του 20, είχε χρησιμοποιήσει δύο λέξεις στα αγγλικά. Burden sharing. Διανομή, κατανομή, αν θέλετε, του κόστους. Ήρθαμε συνεπώς και ξεκινήσαμε έναν διάλογο με τις τράπεζες, στον οποίο είπαμε πολύ απλά το εξής. Είναι σε πολύ καλύτερη θέση οι τράπεζες. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας νέου ιδιωτικού χρέους. Υπάρχει. Αυτό αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να περιορίσουμε αυτούς τους κίνδυνους που είναι υποφελία και του ίδιου του τραπεζικού συστήματος. Αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα πάντα ο κρατικός προϋπολογισμός να βάζει λεφτά. Θα πρέπει και οι τράπεζες να συμβάλλουν. Και γιατί οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν τώρα, γιατί είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν. Διαφώνησαν με αυτό οι εκπρόσωποι των τραπεζών, οι επικεφαλείς των τραπεζών, γιατί ακούσαμε ότι φτάσατε μέχρι και σε μπινελίκια. Λοιπόν, πράγματι οι συζητήσεις ήταν έντονες. Διότι, απαντάω ευθέως στο ερώτημά σας, ναι, παρά το γεγονός ότι είχαμε πει ότι η πρόταση δεν πρέπει να έχει δημοσιονομικό κόστος, η πρόταση που μας έφεραν ήταν μια πρόταση στην οποία ήταν 50-50 το κόστος κράτος και τράπεζες. Ήταν και υπόπτης εδώ, οι τράπεζες Ελλάδος. Ξεκαθαρίσαμε για δεύτερη φορά ότι δεν μπορεί να συμβάλλει ο κρατικός προϋπολογισμός και επιβεβαίωσε η Τράπεζα της Ελλάδος ότι ναι, ένα τέτοιο σχήμα μπορεί να περάσει. Εκ του αποτελέσματος σήμερα είχαμε δίκιο. Δημιουργείται ένα σχήμα το οποίο πέρασε από τον SSM, τον Ευρωπαίο Επόπτη, και από την Τράπεζα της Ελλάδος και δανειολήπτες με στεγαστικό δάνειο ή με δάνειο μικρό επιχειρηματικό, με υποθήκη την πρώτη κατοικία, δανειολήπτες που είναι ενήμεροι. Δανειολήπτες με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δανειολήπτες σε συστημικές τράπεζες, σε μη συστημικές τράπεζες, αλλά ακόμα και εκτός τραπεζικού συστήματος, σε διαχειριστές δανείων, για 12 μήνες, οι τράπεζες μόνο θα τους πληρώνουν, θα τους καταβάλουν το 50% της αύξησης δόσεως. Στο πιθανό ερώτημά σας, για να δείτε ότι είναι πολύ ισορροπημένη η προσέγγιση της ελληνικής κυβέρνησης, μήπως οι 30.000 είναι λίγοι, θα πρέπει να είναι παραπάνω. Σε εκείνη τη συνεδρίαση, ρώτησα τον επόπτη εάν βάλει και το κράτος λεφτά και διευρυνθεί αυτό. Έχουμε κίνδυνο για το τραπεζικό σύστημα ή αν αλλάξει το ποσοστό των δόσεων. Δεν είναι 50%, είναι 75%. Και η απάντηση που πήρα προφορικά και γραπτός μετά είναι ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει αλλαγή των δεδομένων από τον ευρωπαϊκό επόπτη, άρα να αυξηθούν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Αυτό είναι το ένα κεφάλαιο. Ναι. Στο ένα κεφάλαιο, συνεπώς, σας λέω ευθέως ότι ξεκινήσαμε. Από το δεν κάνουμε τίποτα, από το ότι θα το κάνουμε 50-50 και καταλήξαμε σε ένα σχήμα ίδιας περιμέτρου, 30.000, που συμβάλλει μόνο το τραπεζικό σύστημα. Φτάνει αυτό? Η απάντηση είναι όχι.
ερχόμαστε και λέμε στις τράπεζες ότι παρακολουθούμε μέσω της Τραπέζης Ελλάδος και επιβεβαιώθηκε η συνάντηση ότι αυξάνει πολύ το επιτόκιο των δανείων, αλλά δεν υπάρχει μια αντίστοιχη, δεν σας πω εγώ ισόποση, αντίστοιχη αύξηση των επιτοκίων στις καταθέσεις. Το ένα ήταν τον Οκτώβριο, θυμάμαι χαρακτηριστικά, το ένα αυξήθηκε 26 basis points και το άλλο 0. Άρα κάθε μήνα οι τράπεζες κέρδιζαν όλο και περισσότερα. Θα έπρεπε με κάποιο τρόπο ένα κομμάτι αυτό να επιστραφεί όσο γίνεται πιο γρήγορα στην κοινωνία. Εκεί υπήρχε πράγματι ένας πάλι έντονος διάλογος, αλλά εκ του αποτελέσματος, αν θυμάστε, Πέμπτη τη συζήτηση του προϋπολογισμού, ήρθε με ένα δελτίο τύπου για πρώτη φορά το τραπεζικό σύστημα και οι τέσσερις τράπεζες και είπαν ότι πράγματι τους τελευταίους μήνες βγάζουμε περισσότερα και δεσμευόμαστε άμεσα να κινηθούμε στην κατεύθυνση αύξησης των επιτοκίων στις καταθέσεις. Την επομένη, μία συστημική τράπεζα προχώρησε σε σχετική πρωτοβουλία και εκτιμώ ότι θα ακολουθήσουν και άλλες. Τρίτο κεφάλαιο, προμήθειες. Ζητήθηκε από εμάς, γιατί θέσαμε το θέμα των προμήθειών, ποιες εκτιμούμε ότι είναι οι προμήθειες οι οποίες μπορούν να δημιουργούν πρόβλημα. Και μάλιστα, ζητήθηκε να αποστείλω εγώ στην κάθε τράπεζα μεμονωμένα, όχι σε όλες, το καταλαβαίνω αυτό για να μην φανεί ότι, ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην Ελλάδα, ποιες είναι αυτές οι προμήθειες. Τις 12 προμήθειες ξέρετε. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, διαπιστώναμε ότι δεν υπήρχε κινητικότητα προς αυτό το σημείο. Και πιέσαμε όσο μπορούσαμε, γιατί θεωρούμε ότι πράγματι αρκετές είναι υψηλές για τους Έλληνες πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη και τα άλλα χαρακτηριστικά που σας είπα. Δεν είναι ένα στοιχείο, είναι προμήθειες, αποδόσεις, πιθανότητα νέων κόκκινων δανείων και θα φτάσω και στο τελευταίο. Το τέταρτο σημείο σε λίγο. Εκεί συνεπώς πάλι στο δελτίο τύπου υπήρχε αναφορά ότι άμεσα θα κινηθούν στον περιορισμό κάποιων προμηθειών. Τι είναι επομένη, μία συστημική τράπεζα και μία μη συστημική τράπεζα μείωσαν 20-50% τις προμήθειες σε κάποιους τομείς. Και υπάρχει και μία τέταρτη ενότητα, υπάρχει και μία πέμπτη πιστωτική επέκταση που πήγε καλύτερα από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία, αλλά υπάρχει μία τέταρτη που νομίζω ότι την αντιλαμβάνεστε και αφορά τους ήδη δανειολήπτες οι οποίοι έχουν προβλήματα από το παρελθόν. Άρα εκεί πιέζαμε πάντα το τραπεζικό σύστημα. Και για να είμαι ειλικρινής, όχι τόσο το τραπεζικό σύστημα, κυρίως τους διαχειριστές δανείων, να κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο για να τρέξει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Σήμερα που μιλάμε, ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε σχέση με όλα τα εργαλεία που κάναμε τέσσερις διαφορετικές κυβερνήσεις την τελευταία δεκαετία για να αντιμετωπίσουμε ένα συσσωρευμένο μεγάλο πρόβλημα για την κοινωνία, που είναι το ιδιωτικό χρέος, είναι το καλύτερο. Σήμερα εκ του αποτελέσματος έχουν γίνει περισσότερες ρυθμίσεις από οποιοδήποτε εργαλείο του παρελθόντος. Αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Και ερχόμαστε μέσα από αυτόν τον διάλογο να γίνει η αποδοχή των τραπεζών να αξιολογούνται και οι ενήμεροι δανειολήπτες. Μέχρι τότε οι ενήμεροι δεν υπήρχαν. Οι ενήμεροι που κάνανε αίτηση στον εξοδικαστικό δεν μπαίνανε. Κόβονταν. Ναι. Να αξιολογηθεί αυτό. Οι δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο να γίνονται όλοι δεκτοί από τους πιστωτές χωρίς αξιολόγηση. Να μειώσουμε τα επιτόκια και θα προβούμε, σας το λέω από τώρα, τον Ιανουάριο σε μια σειρά από πρόσθετες νομοθετικές πρωτοβουλίες για να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τον εξοδικαστικό. Άρα, το ζήτημα είναι στην κρίση αυτή που περνάμε και με δεδομένο ότι το τραπεζικό σύστημα είναι σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν στο παρελθόν, που έχει συμβάλει σημαντικά η κυβέρνηση γι' αυτό, να θέλει το τραπεζικό σύστημα και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να λάβει το μερίδιο της ευθύνης του. Μας πήρε λίγο περισσότερο χρόνο. Οι συζητήσεις δεν ήταν εύκολες ή ευθύγραμμες, αλλά σήμερα νομίζω ότι έχει γίνει ένα καλό πρώτο βήμα. Έχουμε κάποια θετικά πρώτα αποτελέσματα. Θα αξιολογούνται αυτά σε μηνιαία βάση το 2023. Και η Ισπανία όμως, η οποία είναι η μόνη χώρα που μπήκε σε έναν αντίστοιχο διάλογο, οικειοθελώς οι τράπεζες θα συμβάλλουν στην όποια διαδικασία. Το δημόσιο τώρα θα πουλήσει τη συμμετοχή του στις τράπεζες? Το δημόσιο, με βάση τον νόμο, τον οποίο ψηφίσαμε το καλοκαίρι, θα μπει σε μία λογική την επόμενη τριετία, γιατί το πιστεύουμε αυτό, από επένδυσης. Για να γίνει αυτή η από επένδυση... Χρήματα που θα φύγουν δηλαδή, θα πουληθούν μετοχές του δημοσίου στις τράπεζες και θα έρθουν στο δημόσιο χρέος, μειώνοντας το δημόσιο χρέος. Σωστά? Επιστρέφοντας στην κοινωνία, μέσω του δημοσίου χρέους και των δημόσιων οικονομικών, ένα σημαντικό κομμάτι αυτών που δόθηκαν στο παρελθόν. Για να υλοποιηθεί αυτό, απαιτούνταν να υπάρχει μια συνολική στρατηγική από το τούχο σου και τον σύμβουλο που πήρε, πώς βλέπουν την αποεπένδυση.
και μετά θα πας σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα να δεις τι θα γίνει συγκεκριμένα. Είμαστε στη φάση στην οποία τις επόμενες ώρες και ημέρες ολοκληρώνεται το ζήτημα της στρατηγικής. Έχει κατευθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας προς τον Υπουργό Οικονομικών η τελική πρόταση. Νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει και είναι θέμα των επόμενων ωρών ημερών να το ολοκληρώσουμε. Μάλιστα. Τη συνολική στρατηγική από επένδυσης, πάνω στην οποία θα στηριχθεί η κάθε τράπεζα και το Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας για να προχωρήσει σε αυτή την εξέλιξη που με ρωτήσατε τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ποιο είναι το κρυφό, αυτό που σκεφτόσαστε στο ιδανικό, το καλύτερο σενάριο για την ελληνική οικονομία το 2023. Αυτό με το οποίο θα βγαίνατε ενδεχομένως στην πλατεία Συντάγματος να πανηγυρίσετε. Οποιοδήποτε καλύτερο ποσοστό από αυτό που έχουμε πει στην ανάπτυξη και οποιοδήποτε χαμηλότερο ποσοστό από αυτό που έχουμε πει στον πληθωρισμό. Να σας πω τα μεγέθη για να τα θυμάστε. 1,8 για ανάπτυξη και περίπου 5% πληθωρισμό. Το μεν πρώτο. Γιατί σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία θα πηγαίνει ακόμα καλύτερα. Το δε δεύτερο, γιατί σημαίνει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά θα υποφέρουν λιγότερο. Διότι ναι, το 5% είναι λιγότερο από το 10% που είναι φέτος, αλλά το 5% είναι πάνω στο 10%. Άρα αυτό σημαίνει ότι η ακρίβεια θα είναι κοντά μας, θα είναι πιο επίμονη, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Όσο περισσότερο ανακουφίζονται τα νοικοκυριά, και αυτό δεν γίνεται εις βάρος ανάπτυξης, άρα έχεις και τα δύο, υψηλότερη ανάπτυξη και χαμηλότερο πληθωρισμό, τόσο περισσότερο θα βγούμε από αυτή την κρίση πιο γρήγορα και με τις μικρότερες δυνατές οικονομικές απώλειες. Γιατί οικονομικές απώλειες υπάρχουν. Ωραία, τώρα θέλω και μια δεύτερη πρόβλεψη. Το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Στην δεύτερη Κυριακή, στην τρίτη, σε όποια άλλη χρειαστεί. Δεν με ρωτήσατε αυτό, με ρωτήσατε το αποτέλεσμα. Ημίχρονο τελικό μου θυμίζει αυτό, όχι ημίχρονο άσος τελικό. Τελικό όμως μετράει το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ευχηθώ καλή χρονιά που ήσασταν μαζί μας ο οικοδεσπότης. Μας φιλοξενήσατε στο τελευταίο, στο 10ο podcast Βαβέλ για τον οικονομικό ταχυδρόμο. Θέλω όμως να μην παρεξηγηθεί το γεγονός ότι δεν σας έχω κεράσει ούτε νερό. Αλλά τους συνεργάτες σας πρόλαβα και τους κέρασα καλά στο πριν έθετε. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Καλή χρονιά. Γεια σας. Γεια σας. Το podcast Βαβέλ είναι μια παραγωγή της Salt.